Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα με υγεία και πολλές ευχάριστες ειδήσεις. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα με αιχμή του δόρατος τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Πριν από λίγη ώρα η Αριστοτελία Πελώνη, κυβερνητική εκπρόσωπος, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους και το θέμα στο οποίο εστίασε ήταν τι άλλο οι εμβολιασμοί και πώς θα πορευτούμε στην επόμενη μέρα προκειμένου να υπάρξει ανοσία του πληθυσμού. Και όλα βέβαια, όλα τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε η Αριστοτελία Πελώνη με τον συνάδελφο Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και καλό μήνα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ασφαλείς πολίτες είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες. Θέλησε να τονίσει η κυρία Πελώνη τον στόχο της κυβέρνησης, που είναι να δώσει κίνητρο στο σύνολο του πληθυσμού να εμβολιαστεί την καλοκαιρινή περίοδο. Υπερτόνισε τη σημασία αυτής της αύξησης του ποσοστού εμβολιασμένων, της δημιουργίας του τείχους ανοσίας η κυρία Πελώνη, η οποία επίσης προχώρησε σε μερικές. Η αλήθεια είναι ότι τις περιμέναμε ιδιαίτερως και εμείς οι κυρίως επαγγελματίες διευκρινήσεις και πώς θα λειτουργήσουν από τα μέσα Ιουλίου καφέ και εστιατόρια τους κλειστούς τους χώρους. Υπήρχαν πολλές απορίες, αναπάντητα ερωτήματα, στα οποία μερικά απάντησε η κυρία Πελώνη. Αυτό που λίγο πολύ ξέραμε και επιβεβαίωσε και η ίδια σήμερα είναι ότι την ευθύνη για την τήρηση των αποφάσεων της κυβέρνησης θα έχουν τα καταστήματα με κυρώσεις σε περίπτωση της μη τήρησης των νόμων αυτών. Υπενθυμίζω εντάχει ότι χωρίζονται τα καταστήματα σε δύο ομάδες, δύο κατηγορίες, ανάλογα με το πώς θα θέλουν να διαχειριστούν τους χώρους τους. Σε κλειστούς χώρους που θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους θα υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτρεπόμενο, μεγαλύτερος αριθμός πολιτών, θα είναι μεγαλύτερη η πληρότητα που θα επιτρέπεται να καλυφθεί από την επιχείρηση. Σε μεικτά σχήματα, δηλαδή σε κλειστά καταστήματα που θα δέχονται εμβολιασμένους και ανεμβολιασμένους πολίτες, με απαραίτητη διευκρίνηση όμως ότι θα χρειάζεται να έχουν κάνει ένα self-test και οι μη εμβολιασμένοι, θα είναι μικρότερο το ποσοστό πληρότητας. Ακούσαμε την κυρία Πελώνη, έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Είναι διευκρινήσεις, όμως οι διευκρινήσεις αυτές δεν φτάνουν μέχρι την ουσία του προβλήματος που προέκυψε, δηλαδή το ποιος και το πώς θα τηρηθούν τα μέτρα αυτά. Γιατί η ένσταση, μάλλον οι ενστάσεις των επιχειρηματιών παραμένουν. Βαγγέλη, θα δούμε τι είπε η Αριστοτελία Πελώνη και θα επανέλθουμε να δούμε τι είπαν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και πώς σχολίασαν τα μέτρα γενικότερα και τι περιμένουν για την επόμενη μέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αρχικά την Αριστοτελία Πελώνη. Ασφαλείς πολίτες είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες. Τα στοιχεία καταδεικνύουν και οι επιστήμονες προειδοποιούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργούν σαν αναμεταδότες του ιού, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ευρύτερο κίνδυνο για την κοινότητα. Όσο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, τόσο λιγότερο χώρο αφήνουμε στις νέες μεταλλάξεις να εξαπλωθούν και να προσβάλλουν τους ανεμβολίαστους. Ο εμβολιασμός είναι η ασπίδα για την προστασία της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα είναι το εισιτήριο επανόδου στην κανονικότητα. Όπως υπογράμμισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, είναι πολύ στενάχωρο όταν βλέπουμε και σήμερα ακόμα να έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία, εισαγωγές στις εντατικές, συμπολίτες μας να χάνουν τη ζωή τους και σχεδόν όλοι να είναι ανεμβολίαστοι ενώ είχαν τη δυνατότητα να προστατευθούν μέσα από το εμβόλιο. Κάθε επιχείρηση θα δηλώνει αν θα λειτουργεί ως αμυγής ή ως μεικτή. Ουσιαστικά δηλαδή αναπόκειται στον ίδιο τον επιχειρηματία να επιλέξει αν στην επιχείρησή του θα δέχεται εμβολιασμένους και νοσήσαντες πολίτες ή αν θα δέχεται και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται από μια ψηφιακή εφαρμογή που θα διαπιστώνει τη γνησιότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης και των τεστ σε μεικτούς χώρους, σε ψηφιακή ή έγχαρτη μορφή και δεν θα διατηρείται κανένα αρχείο. Η εφαρμογή θα είναι δωρεάν. Οι επιχειρήσεις θα έχουν ειδική σήμανση στις εισόδους για το αν είναι αμυγείς ή μεικτές. Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει με πλήρη σεβασμό στην νομοθεσία που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτεία θα κάνει το καθήκον της, αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να τηρήσουν το πλαίσιο κανόνων δημόσιας υγείας για να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα.
Αυτά από την κυβερνητική εκπρόσωπο για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Να δούμε όμως τώρα τι λένε οι επιχειρηματίες, Βαγγέλη, οι οποίοι έχουν και πάρα πολλές απορίες, αλλά λένε πώς θα συνεχίσουν έτσι τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Θα γίνουν αστυνομικοί? Αυτές οι απορίες που έχουν διευκρινιστεί, αυτό που άκουσαν σήμερα τους έλυσε μία απορία, το ποιος θα έχει την ευθύνη, εκείνοι λοιπόν θα έχουν την ευθύνη. Μας είπαν, νομίζω ότι προκύπτουν από το ρεπορτάζ τρεις ειδήσεις. Η πρώτη είναι ότι για και την φορά αυτή τα καφέ της περιοχής μας τουλάχιστον θα τηρήσουν στο απόλυτο του νόμου. Δηλαδή δεν θα δείξουν σημάδια αντιδραστικές, αλλά θα τηρήσουν αυτά που θα αποφασιστούν στο τέλος. Υπάρχει όμως η αίσθηση, και αυτή προκύπτει και από τις επαφές των κορυφαίων συνδικαλιστικών ομοσπονδιών καφέ και εστιατορίων της χώρας με την ηγεσία των Υπουργείων, ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος λειτουργίας των κλειστών χώρων όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχει λοιπόν η αίσθηση, αυτή μας μετέφεραν, ότι μπορεί κάποια πράγματα να αλλάξουν λόγω του ότι κρίνονται ως μη υλοποιήσιμα τη στιγμή αυτή. Ίσως να χαλαρώσουν λίγο, ίσως να μεταφερθεί η ευθύνη τήρησης των μέτρων. Τώρα, σχετικά με το τι θέση παίρνουν σήμερα καφέ και εστιατόρια στην περιοχή μας. Σαφώς και είναι μοιρασμένες οι απόψεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα λειτουργήσουν ως μεικτούς τους χώρους τους και εκείνοι που ανακοίνωσαν πως θα λειτουργήσουν τους χώρους τους μόνο για εμβολιασμένους. Η αίσθηση που έχει ο τοπικός σύλλογος, ο Ερμής, είναι ότι η πλειοψηφία, χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε με ποσοστά τη στιγμή αυτή, η πλειοψηφία όμως μάλλον θα κινηθεί στο κομμάτι του μεικτού. Για δύο λόγους. Γιατί θεωρεί άδικη την ευθύνη να κάνουν οι ίδιοι αστυνόμευση των εμβολιασμένων ή μη. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν πως έχουν μια προσωπική σχέση με τους πελάτες τους, η οποία θα διαταραχθεί σε περίπτωση που τους απαγορευτεί η είσοδος, ακόμα και αν δεν είναι δική τους απόφαση, αλλά κυβερνητική απόφαση. Άρα η αίσθηση που έχει ο Σύλλογος είναι ότι η πλειοψηφία, εάν δεν αλλάξει κάτι, θα δεχτεί να λειτουργεί με λιγότερο αριθμό στα καταστήματα, αλλά με μεικτό σχήμα. Αυτό είναι το κλειδί. Λιγότεροι επισκέπτες, λιγότερος κόσμος, αλλά εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, όλοι να έχουν τη δυνατότητα να πιούν ένα καφέ. Έχει κίνηση έξω στα καταστήματα, Βαγγέλη, στις επιχειρήσεις εστίασης? Λόγω και καιρού υπάρχει αρκετός κόσμος έξω. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και σήμερα, εκτός και τις 15 Ιουλίου, θα είναι κλειστοί οι κλειστοί χώροι. Θα επιτρέπεται η χρήση μόνο των υπαίθριων ανοιχτών χώρων στα καταστήματα αυτά. Και κάτι ακόμα, το ότι μέχρι την στιγμή αυτή ακόμα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τι γίνεται σε περίπτωση μη τήρησης των νόμων, οι κυρώσεις, τα πρόστιμα, και αυτά περιμένουν να διευκρινιστούν. Οι καταστηματάρχες, όπως επίσης, επαναλαμβάνουν πολύ σημαντική πληροφορία. Υπάρχει η αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει ακόμα και μέσα στην εβδομάδα ο κανονισμός που ανακοινώθηκε μόλις προχθές. Εν αναμονή λοιπόν και των αποφάσεων, να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις και πώς θα λειτουργήσουν. 15 Ιουλίου πάντως θα γίνει η λειτουργία και θα ξεκινήσει η λειτουργία και των εσωτερικών χώρων. Βαγγέλη, ευχαριστούμε και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το μέτρο σαν μέτρο το θεωρούμε πολύ έολο και πολύ πρόχειρα κατασκευασμένο και φτιαγμένο. Δεν μπορούν τα μαγαζιά να διαχωριστούν σε COVID και μεικτά. Είναι πολύ δύσκολο για την επαρχία και γενικότερα για τα καταστήματα να ελέγχουν τους πελάτες τους εάν έχει barcode ή αν δεν έχει barcode ή αν είναι εμβολιασμένος ή αν δεν είναι εμβολιασμένος. Είναι αυτά προσωπικά δεδομένα του καθενός και δεν μπορεί εγώ σαν επιχειρηματίας να ζητήσω τον πελάτη μου να μου δείξει τον barcode του. Με ποιο δικαίωμα, είναι ιατρικό απόλυτο αυτό το πράγμα. Το δύσκολο λοιπόν θα είναι, φαντάζομαι, η ίδια η εφαρμογή του μέτρου αυτού. Θα ζητήσουν από εσάς να κάνετε τους ελέγχους. Από την πρώτη αντίδραση των συναδέλφων σας, τι βλέπετε? Από την πρώτη αντίδραση του αδέλφου μου, όλοι μου λένε, όχι μόνο εδώ στην Κοζάνη, αλλά πανελλαδικά που μιλάμε με όλους τους προέδρους της Ελλάδος, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να γίνει αυτό το μέτρο. Δεν είναι σταθεί. Ήδη νομίζω είμαστε συζητήσεις με την κυβέρνηση να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να το συζητήσουμε πάλι με άλλους όρους και άλλες προϋποθέσεις. Θα το δούμε βέβαια και περιμένουμε ξανά συνάντηση. Βέβαια έχουμε μέχρι 15 Ιουλίου που θα ξεκινήσει το μέτρο. Έχουμε 10-15 μέρες περίπου να το ξαναζητήσουμε και να το ξαναδούμε. Πιστεύετε πως πιο πολλοί θα στραφούν στα μεικτά σχήματα ή θα επιλέξουν να είναι μόνο για εμβολιασμένους? Οι πιο πολλοί πιστεύω θα πάνε στα μεικτά. Αλλά το πρόβλημα το μεικτό ποιο είναι? Ότι για να έρθει κάποιος στο μαγαζί μου πρέπει να έχει εμβόλιο
ή πρέπει να έχει κάνει rapid test. Το rapid test έχει 20 ευρώ, δηλαδή αν μια οικογένεια θέλει να βγει έξω και να πιει ένα καφέ ή να πάει να φάει ένα φαγητό, 4 άτομα, θέλει 80 ευρώ μόνο για το rapid test. Για 3 μέρες. Μετά από 3 μέρες πρέπει να το ξανακάνει πάλι. Δεν έχουμε δυνατότητα δηλαδή, πλέον οι οικογένειες και ο κόσμος να δίνει κάθε εβδομάδα 80-100 ευρώ για να βγουν να φάνε και να πιούν. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Αισθάνεστε πως σας βάζουν λίγο να κάνετε μια δουλειά που είναι δική σας? Πραγματικότητα αυτή είναι. Η κυβέρνηση όπου κάνει είναι πάντα να μεταφέρει την ευθύνη στους άλλους, όχι στους ίδιους. Όπως και το τσιγάρο που είχαμε 2 χρόνια, εμείς είχαμε την ευθύνη, τώρα και πάλι εμείς έχουμε την ευθύνη. Δεν πρέπει να έχουμε την ευθύνη. Εμείς πρέπει να έχουμε τον κόσμο στο μαγαζί μας, να τον εξυπηρετούμε, να τον δίνουμε αυτό που θέλει να δει, να έχουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτά που πρέπει να έχουμε. Και από εκεί πέρα, αυτή η δουλειά μας. Καμιά άλλη δουλειά δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτά λοιπόν και για τις επιχειρήσεις εστίασης και πώς αυτές θα λειτουργήσουν. Αρκετές οι απορίες που έχουν οι επιχειρηματίες. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος που είχε και το ρεπορτάζ. Ωστόσο, η Αριστοτελία Πελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, επιμένει όσο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, τόσο λιγότερος χώρος υπάρχει για νέες μεταλλάξεις. Η αιχμή του δόρατος λοιπόν, ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Πάμε τώρα να δούμε πώς έχει η πολιτική επικαιρότητα της ημέρας με τον συνάδελφο Μιχάλη Αγραφιώτη. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Είχαμε τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα, την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, το χαιρετισμό καλύτερα στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Είχαμε όμως και μία συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα με τους εκπροσώπους του ΣΕΒ. Και βέβαια υπήρξε και παρέμβαση του Διευθύνου Συμβούλου της Pfizer στο ΣΕΒ που είπε ότι θα κάνουμε την επένδυση στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πολύ πριν την πανδημία εμείς είχαμε οργανώσει να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άφησε η πανδημία ουσιαστικά να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Και βέβαια δεν παρέλειψε ο κ. Μητσοτάκης να πει ότι πρέπει να δώσουμε στήριξη στην ανάπτυξη για να υπάρχουν δουλειές, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις ρίχνοντας υπονοούμενα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κατερίνα, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στη Δράμα μαζί με την κυρία Σακελοπούλου και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στις εορταστικές εκδηλώσεις εκεί. Και όλοι από την κυβέρνηση λένε περισσότερο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει περιοδίες σε όλη τη χώρα ώστε να πείσει τον κόσμο για τον εμβολιασμό. Και στη Δράμα θα γίνει αυτό. Δηλαδή, οι κάτοικοι όπου βρίσκει χαμηλά επίπεδα εμβολιασμών θα πάει και θα επισκεφτεί ώστε να πείσει με το λόγο του, όπως λένε οι χαρακτηριστικά οι πολιτικοί συντάκτες, τους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν. Πολύ πιθανό, Κατερίνα, να επισκεφτεί και την περιοχή της Φλόρινας. Επειδή η Φλόρινα είναι χαμηλά σε εμβολιασμούς, ίσως επισκεφτεί και την περιοχή της Φλόρινας. Αυτό το λέμε με κάθε στοιχείο που έχουμε, κάθε επιφύλαξη. Με κάθε επιφύλαξη από ανεπίσημη πληροφορία που έχουμε από κάτω με ανεπίσημες πληροφορίες. Αλλά θα επισκεφτεί τους νομούς, έχει σχεδιασμό να επισκεφτεί τους νομούς που δεν γίνονται πολύ εμβολιασμοί για να πείσει τον κόσμο. Γιατί πραγματικά και χθες η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν τυχαία, όπως είπαμε. Το είπαμε και χθες στα δελτία ειδήσεων. Είναι ότι θεωρεί ένα βασικό παράγοντα να πείσει τον κόσμο η Εκκλησία, τους κυρίους τους πιστούς που δεν πείθονται, που είναι καχύποπτοι, πολλοί ιερείς κατώτατου κλήρου είναι καχύποπτοι. Και αυτό το πράγμα θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να το αναστρέψει, ώστε να πετύχει η κυβέρνηση τον εμβολιασμό τουλάχιστον 70 με 80% των πολιτών. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει, Κατερίνα, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά, δεν έχουν πιάσει το 50%. Κάτι το οποίο δεν μας διασφαλίζει, όπως λένε οι επιστήμονες και οι ειδικοί, από 1/4 κύμα πανδημίας, από 1/4 μεγάλο χτύπημα του ιού το Σεπτέμβριο. Άκουσα και τον κύριο Βασιλακόπουλο στο Skype πριν από 3 ώρες που το έλεγε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι διόλου απίθανο δεν είναι να έχουμε 1/4 κύμα της πανδημίας τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν δεν έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον το 60% των πολιτών, θα υπάρξει πρόβλημα με το 40% που θα πρέπει να προφυλαχθούν. Πριν από λίγο, Κατερίνα, με κάθε επιφύλαξη, όπως ανακοίνωσε το efemerida.gr, ανακοινώνουμε ότι θα απαγορευτεί η μετακίνηση από νομό σε νομό σε μη εμβολιασμένους. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δεν θα μπορούν να πάνε στα νησιά, δεν θα μπορούν να πάνε για τις δουλειές τους σε γειτονικούς νομούς, φοιτητές στα πανεπιστήμια. Οι Φλωρινιώτες αναγκαστικά δεν θα μπορούν να έρθουν στην Κοζάνη ή οι Κοζανίτες να πάνε στην Καστοριά. Δηλαδή θα υπάρξει πάλι περιορισμός. Θα υπάρξει ο εφιάλτης, θα ζωντανέψει ο εφιάλτης που ζήσαμε όλο το χειμώνα, Κατερίνα. Μπορούμε να πάμε για μια ιατρική υπόθεση στη Θεσσαλονίκη να θέλουμε βεβαιώσεις. Όποιος δεν εμβολιαστεί, φυσικά. Οι εμβολιασμένοι με το πράσινο πιστοποιητικό θα μπορούν να πάμε παντού. Οπότε έτσι η κυβέρνηση ουσιαστικά αμέσως πλην σαφώς προσπαθεί να πιέσει τους πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν.
Λέμε ότι εγώ προσωπικά εμβολιάστηκα. Θεωρώ τον εμβολιασμό σωστό. Και εγώ. Άλλοι και άνθρωποι δεν θεωρούν σωστό τον εμβολιασμό. Αυτό είναι σεβαστό. Δεν μπορούμε, είμαστε στη δημοκρατική χώρα, δεν μπορούμε να πιέσουμε κάποιον να εμβολιαστεί. Αλλά προφανώς η κυβέρνηση, θέλοντας να υπάρξει το τείχος της ανοσίας, θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο που μίζει εμβολιασμένος. Και Μιχάλη, και κάτι, πρέπει... ακόμη, και κάτι ακόμη να επισημάνουμε. Πρέπει αρχικά να εμβολιαστεί το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πρώτον. Δεύτερον, να εμβολιαστούν οι αιρετοί, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη, για να δώσουν και το καλό παράδειγμα. Και τρίτον, οι Μητροπολίτες να πείσουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα προς αυτή την κατεύθυνση να εμβολιαστούν. Κάτι που ζήτησε και ο Υφυπουργός Εσωτερικών από τους Μητροπολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Καλαφάτης, που ήταν προχθές εδώ. Το θέμα ποιο είναι, πολύ σωστά, εντάξει, η κυβέρνηση κάνει την πολιτική της, αλλά ο κόσμος δεν πείθεται με τέτοιες ενέργειες. Θα προτιμούσα ο κ. Μητσοτάκης να έχει τελειώσει να πιέσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αλλά και όλες οι χώρες να πιέσουν το σχετικό οργανισμό, να υπάρξει έγκριση του φαρμάκου, ολοκλήρωση των μελετών, για να είναι το φάρμακο πλέον επίσημα εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Εγώ που συνάντησα σήμερα έξω γύρω στους 5-10 αρνητές, αυτό μου είπαν. Κατερίνα, λέει, έχει εγκριθεί. Λέω, δεν έχει εγκριθεί. Προσωρινή προσωρινή έγκριση. Προσωρινή έγκριση πήρε. Έγκριση. Οριστική έγκριση πρέπει να πάρει για να πει ο κόσμος ότι μπορούμε να εμβολιαστούμε άφοβα με ασφάλεια και να μην υπάρξει πρόβλημα. Νομίζω ότι αν πάρει την οριστική έγκριση, Κατερίνα, ο εμβολιασμός θα αγγίξει το 70%. Όσο είναι προσωρινή έγκριση, θα είμαστε κάτω από 50%, διότι ο κόσμος δεν θέλει να εμβολιαστεί, είναι επιφυλακτικός, δεν θέλει να γίνει πειραματόζωση σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο προφανώς αυτό μου είπαν, αυτό μου μετέφεραν οι αρνητές. Δεν μπορείς να τους πεις ότι έχουν και άδικο, Κατερίνα, ούτε δίκιο ούτε άδικο. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρέπει να μπουν σε μέτρα προστασίας, να προφυλάξουν κυριότερο τον εαυτό τους. Διότι πρόκειται, όπως λένε οι ξένες εφημερίδες, για εργαστηριακό ιό και είναι επικίνδυνος. Άρα πρέπει να προφυλάξουν τον εαυτό τους. Η ιδέα Αμερική, αν διαβάσει τα μεγάλα site, Κατερίνα, τα αμερικάνικα, λένε ότι θα έρθουν και άλλες μεταλλάξεις οι οποίες θα είναι θανατηφόρες. Και ήδη στην Αμερική υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Ελπίζουμε να μην έρθουν να σταματήσει η τέταρτη μετάλλαξη, εκεί να σταματήσει το κακό. Στη μετάλλαξη Δέλτα και να μην προχωρήσουμε και παρακάτω. Και βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης στην Κρήτη. Γι' αυτό βρέθηκε εκεί και ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να συντονίσει την κατάσταση. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μετακίνηση πολιτών από νομό σε νομό, θα δούμε κρούσματα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι με όσους μίλησα λένε ότι την περιμένουμε τη μετάλλαξη και θα έρθει παντού η μετάλλαξη. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να προστατεύουν τον εαυτό τους οι μη εμβολιασμένοι. Οι εμβολιασμένοι και αυτοί να προστατεύουν γενικότερα το κοινωνικό σύνολο, γιατί δεν πάβει να είναι φορείς όπως δεν είναι οι ειδικοί. Και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα ακόμη και πολύ πιο δύσκολα και στο οικονομικό κομμάτι, το οποίο θα το πούμε άλλη στιγμή. Είναι πάντως πολύ σοβαρό. Πάμε να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα στο ΣΕΒ, πώς υπήρξε αντιπαράθεση. Να το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο για μια εργασία η οποία προσαρμόζεται στις επιταγές της εποχής με περισσότερη ευελιξία σε συνεννόηση εργοδότη και εργαζόμενου. Οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση, περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστου στη χώρα μας είναι άκερη, άτοπη και βαθιά υπονομευτική της αναπτυξιακής προσπάθειας. Πράγματι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προόδου. Είναι ένα σχέδιο το οποίο σε τελική ανάλυση δεν θα ανταποκριθεί στη βασική ανάγκη που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Και ένας από τους πολύ σοβαρούς κινδύνους είναι το επόμενο διάστημα να βρεθούμε ξανά μπροστά σε κοινωνική ένταση. Κάτι πρέπει να βλέπουν οι επιχειρήσεις όπως η Pfizer, που πολύ πριν γίνει τόσο γνωστή στην Ελλάδα λόγω της καταπληκτικής δουλειάς που έκανε στην ανάπτυξη του εμβολίου κατά του COVID, είχε ήδη αποφασίσει να επενδύσει εδώ. Αυτά λοιπόν και από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Εμείς να πούμε ότι στην επικαιρότητα σήμερα παίζει το θέμα του εμβολιασμού στον πληθυσμό. Γίνονται διάφορες κινήσεις από την κυβέρνηση. Εκεί επικέντρωσε και τις δηλώσεις της η κυβερνητική εκπρόσωπος. Αιχμή του δώρατος λοιπόν ο εμβολιασμός.
πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν την οριστική έγκριση από τον Οργανισμό Φαρμάκων προκειμένου να προχωρήσουν στον να εμβολιαστούν. Πάμε τώρα στην αίθουσα ενημέρωσης να δούμε τι γίνεται με τις αναστολές, ποιοι θα πληρωθούν, ποιοι δεν θα πληρωθούν, τι ακριβώς θα γίνει, ποιες είναι οι επιχειρήσεις γενικότερα, οι ΚΑΔ που βρίσκονται σε αναστολή, συνεχίζουν εργαζόμενοι να βρίσκονται σε αναστολή. Θα τα δούμε όλα τώρα με τον συνάδελφο Γιάννη Νεβεσκιώτη. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και καλό μήνα να ευχηθούμε. Στα κόκκινα όλοι σήμερα. Καλό μεσημέρι. Στα κόκκινα, ναι, για να πάμε μαζί με το θερμό κλίμα της ημέρας. Κατερίνα, όντως υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός στους πολίτες και στους φορολογούμενους αναφορικά με το τι μέλη γενέστε με το ζήτημα του υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, το οποίο κατατίθεται τις ημέρες αυτές στις φορολογικές δηλώσεις. Είναι αλήθεια ότι οι μέρες οι οποίες χορηγήθηκαν με αναστολή δεν φορολογούνται και έτσι δυσκολεύονται οι πολίτες να προϋπολογίσουν το ποσοστό επί των εισοδημάτων τους, το οποίο θα φορολογηθούν για αυτή την χρονιά. Επίσης υπάρχουν πολλές ακόμα δυσλειτουργίες. Επί παραδείγματι μπορούμε να αναφέρουμε το ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες, Κατερίνα, των οποίων τα ακίνητα εκμισθώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2021 και δεν κατατέθηκαν ακόμη από την ΑΔΕ τα χρήματα. Χθες υπήρχε μία πληρωμή που αφορούσε στην προκαταβολή του Μαΐου, για την οποία σημειωτέων δεν έχουν ακόμη ανοίξει οι πλατφόρμες για τις δηλώσεις COVID. Δόθηκαν τα χρήματα για τον μήνα Απρίλιο ακόμη και σε εκμισθωτές, των οποίων εκκρεμούν οι αποπληρωμές για τους μήνες από Ιανουάριο έως και Μάρτιο. Επίσης, δεν υπάρχει... Πολλούς μήνες πίσω, Γιάννη, είναι η επιδότηση, η ενίσχυση των ενοικίων. Δηλαδή, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και τρέξιμο. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα, και ακόμη δεν υπάρχει μια αξιόπιστη εξήγηση από την πλευρά της ΑΔΕ και από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο των Οικονομικών, με ποια κριτήρια γίνονται οι πληρωμές. Υπάρχουν πλατφόρμες αυτή τη στιγμή ιδιοκτητών στο διαδίκτυο, όπου κανείς βλέπει να διατυπώνονται οι διαφωνίες των ιδιοκτητών. Χαρακτηριστικά είναι και τα σχόλια στο Instagram, διότι ο κύριος Ταϊκούρας έσπευσε χθες το πρωί να κάνει μια ανακοίνωση ότι αποζημιώνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών και από κάτω ακολούθησαν πάρα πολλά αρνητικά σχόλια ιδιοκτητών, αλλά με περισσότερη οξύτητα, αλλά με περισσότερη ευγένεια να του εξηγήσουν ότι δεν έχουν προχωρήσει οι αποζημιώσεις έτσι όπως αναμένονταν να προχωρήσουν. Τώρα λοιπόν έχουμε δύο ταχυτήτων εκμισθωτές και από την άλλη έχουμε και τους ιδιώτες, έχουμε και τους μισθωτές, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, Κατερίνα, δεδομένου ότι και το λιανεμπόριο... γιατί είχαν προϋπολογίσει οι άνθρωποι ακριβώς ότι θα εισπράξουν τα χρήματα, δεν βλέπουν όμως χρήματα, έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και σίγουρα όλα αυτά είναι αλυσίδα. Και είναι σημειωτέων για να έρθουμε και στο αρχικό σου ερώτημα, Κατερίνα, ότι αυτός ο μήνας, στον οποίο σήμερα μπήκαμε, ο Ιούλιος, είναι ο μήνας των εξαιρέσεων. Σταματάει ουσιαστικά η αναστολή εργασίας πλην ελαχίστων πραγματικά εξαιρέσεων σε τομείς όπως του πολιτισμού, επί παραδείγματι που πολύ λίγο επηρεάζουν την δική μας περιοχή. Και είναι και ο μήνας όπου σχεδόν το σύνολο των ΚΑΔ εξαιρούνται από την επιδότηση ενοικίου, που σημαίνει ότι ναι, μεν από τη μία πλευρά έχουμε δυσαρεστημένους τους ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν τα χρήματά τους, έχουμε όμως και από την άλλη πλευρά τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, των επιχειρήσεων μάλλον, οι οποίοι καλούνται για πρώτη φορά ύστερα από όλη αυτή την πανδημία να ανταπεξέλθουν και στο κόστος του ενοικίου. Και κακά τα ψέματα, λίγο η μετά-πανδημία εποχή, λίγο οι υψηλές θερμοκρασίες, το λιανεμπόριο, ειδικότερα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, που δεν έχει και τουρισμό για να ενταθεί, για να έχει και περισσότερη κίνηση και κόσμο. Ακριβώς. Κάτι που γίνεται στα νησιά ή στις παραθαλάσσιες περιοχές, δύσκολα να γίνει ο άλλος. Λεπτό, Κατερίνα, αν ναι. Έχουμε ένα λεπτό, να ενημερώσουμε, ναι, όπως θα προκύψει και από το ρεπορτάζ το οποίο θα ακολουθήσει, ότι έκανε μια ανάρτηση, ένα δελτίο τύπου ουσιαστικά, χωρίς ΦΕΚ,
του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο περιγράφει το τι θα ακολουθήσει. Υπάρχει λοιπόν μία περίοδος από την 5η έως την 20η Ιουλίου, όπου θα έχουν τη δυνατότητα εκ νέου να γίνουν οι αρχικές δηλώσεις COVID που δεν έγιναν ή οι τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, να δηλωθούν τα IBAN των ιδιοκτητών που δεν είχαν δηλωθεί και επίσης να διευθετηθούν οι τυχόν εκκρεμότητες μεταξύ περιπτώσεων που είναι πάρα πολλές, όπως αναφέραμε στο ξεκίνημα, όπου ενώ οι δηλώσεις είναι σωστές και αυτό το απαντά επίσημα και η ΑΔΕ, δεν έχει προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στην εξόφληση των ιδιοκτητών. Αναμένουμε λοιπόν το ΦΕΚ. Πολλές οι εξελίξεις που έχουμε γενικότερα, τι θα γίνει με τη λειτουργία επιχειρήσεων, αναστολές και όλα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Κύριε Θεοδωρίδη, να πούμε δύο λόγια λίγο για το τι συμβαίνει με τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη. Πώς πάνε γενικότερα οι αποζημιώσεις από την ΑΔΕ προς τους ιδιοκτήτες όπου εφαρμόστηκε το μέτρο και τι περιμένουμε με τους ΚΑΔ του τελευταίου μήνα. Ναι. Γενικά υπήρξαν κάποια προβλήματα για τις αποζημιώσεις του προηγούμενου διαστήματος στους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν μείωση λόγω της πανδημίας. Αυτά τα προβλήματα αναμένεται ότι θα έχουν λυθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου για το προηγούμενο διάστημα. Ωραία. Και επίσης από σήμερα, την Τετάρτη 30 Ιουνίου, θα αρχίσουν να υπάρχουν και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών οι αποζημιώσεις για τους μήνες Απριλίου-Μαΐου. Από την 1η Ιουλίου θα υποβάλουμε και τις δηλώσεις COVID για τον μήνα Μάιο, για να μπορέσουν να πάρουν και τις αποζημιώσεις όσοι δεν εισέπραξαν ενίκεια και για τον μήνα Μάιο. Και το μέτρο θα συνεχιστεί για τον μήνα Ιούνιο για μειωμένα ενίκεια, για επιχειρήσεις που θα πληρώσουν μειωμένα ενίκεια, σε πολύ περιορισμένο πλέον αριθμό επιχειρήσεων, σε πολύ συγκεκριμένους ΚΑΤ και συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές για τον μήνα Ιούνιο, που είναι πλέον πολύ λίγες. Στα γυμναστήρια, σε κάποιες επιχειρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων και πάρκα αναψυχής. Όπως καταλαβαίνουμε, σιγά-σιγά αρχίζει και φθήνει το μέτρο, ώστε να σταματήσει πλήρως, ας πούμε. Τουλάχιστον προς το παρόν. Τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ξέρουμε. Όπως είδαμε, κύριε Θεοδωρίδη, στο δελτίο τύπου, γιατί ακόμη δεν έχουμε δει την επίσημη. Δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση. Απόφαση. Αναφέρεται αποζημίωση του Απριλίου και προκαταβολή του Μαΐου. Θα δοθεί δηλαδή προκαταβολή χωρίς να έχουν γίνει δηλώσεις COVID για το μήνα αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ας περιμένουμε λίγο, γιατί και άλλη φορά έχει ανακοινωθεί αυτό το πράγμα ότι θα υπάρξει προκαταβολή. Αλλά επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στις διασταυρώσεις των ποσών και στο τι είναι πραγματικό και τι πρέπει να καταβληθεί, δεν εφαρμόστηκε και την προηγούμενη φορά. Ας περιμένουμε για να δούμε και την απόφαση όταν θα εκδοθεί και να δούμε πώς ακριβώς θα σχετιστεί. Πάντως το σημαντικό είναι ότι από σήμερα θα αρχίσουν να παίρνουν κάποιες αποζημιώσεις από αυτές που οφείλονται στους ιδιοκτήτες. Και μία ερώτηση για τις δηλώσεις εισοδημάτων των ιδιοκτητών που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις φορολογικές τους δηλώσεις? Στις φορολογικές δηλώσεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει διασαφινιστεί αυτό ότι θα δηλώσουμε τα εισοδήματα, τα ενίκια, τα οποία πραγματικά εισέπραξαν, πραγματικά έπρεπε να εισπράξουν με βάση τη μείωση, θα δηλωθούν αυτά. Και θα διαιρεθούν για του 12. Δηλαδή, για τους 12 μήνες ή όσους μήνες τέλος πάντων ίσχυε η μίσθωση μέσα στο 2020. Δηλαδή, αν δεν έχουν εισπραχθεί 5 μήνες, ας πούμε, θα αφαιρεθούν. Θα αφαιρεθούν, δεν θα δηλωθούν και δεν θα φορολογηθούν για αυτά. Και το υπόλοιπο σύνολο δια του 12. Και το υπόλοιπο σύνολο δια του 12 ή για όσους μήνες ίσχυε η μίσθωση μέσα στο φορολογικό του 2020. Ωραία, άρα να σπεύσουν στους λογιστές τους και να μην το καθυστερούν. Γιατί μπορούν οι λογιστές να το υπολογίσουν αυτό το πράγμα. Τα προβλήματα με τις φορολογικές δηλώσεις είναι άλλα, όχι αυτό μέχρι στιγμής. Αυτό το πράγμα με τις. Πείτε μας δύο λόγια για τα προβλήματα. Με τις δηλώσεις των ενοικίων μπορούμε να το υπολογίσουμε και να δούμε τι θα πρέπει να μπει για φορολόγηση. Τα προβλήματα είναι άλλα. Ας πούμε, τα ποσά που έχουν εισπράξει όσοι ήταν σε αναστολή ή σύμβαση εργασίας τους δεν έχουν ακόμη ανεβεί στο σύστημα, δεν έχουμε ακόμη εικόνα τι πρέπει να δηλώσουμε. Παρότι είναι προαιρετικά σε κάποιες περιπτώσεις μας βοηθούν, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη αυτά τα ποσά. Υπάρχουν κάποια προβλήματα από φορείς που ακόμη δεν έχουν δώσει στοιχεία στο σύστημα τάξης. Γενικά υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να λυθούν και όσο προχωράει και η διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έχουμε ακόμη απορίες και πράγματα που πρέπει να. Περιμένουμε λοιπόν τις διευκρινήσεις από την ΑΔΕ και το Υπουργείο. Περιμένουμε να γίνουν διευκρινήσεις, να δούμε πώς θα συνεχίσει η υπόθεση και είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τις φορολογικές δηλώσεις, όπως όλοι ξέρουμε.
Να δώσουμε συνεχή στο δελτίο μας. Θα πάμε τώρα στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, για πολλά θέματα και ζητήματα, ξεκινώντας βέβαια από κάτι πολύ σημαντικό, από το 8ο Ράλιοφ Ρόντ που διεξήχθη στο Άργος Ορεστικό. Να δούμε λοιπόν τι άφησε. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κύριε Δημαρχέ. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα στους τηλεθεατές σας. Να πω και καλό καλοκαίρι, γιατί τώρα βλέπουμε τον καύσωνα, άρα ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε καλοκαίρι. Με τον καύσωνα δεν έχουμε κάποια προβλήματα στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Υπήρχαν κάποιες αρρυθμίες, αλλά τελικά λύθηκε το θέμα. Είπατε στον κόσμο να κάνει οικονομία στο νερό, πειθάρχησε για μια φορά ακόμη. Πάντα είναι μέχρι όταν έχουμε τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα και ο κόσμος, και είναι λογικό, λειτουργεί ενστικτοδός. Οπότε δημιουργείται μια πλασματική υπερκατανάλωση με τα προβλήματα που δημιουργεί πρόσκαιρα όμως. Ευτυχώς όλα έχουν ρυθμιστεί, όλα βαίνουν καλώς. Κύριε Δημαρχέ, θέλαμε να κάνουμε αυτή την επικοινωνία. Κάθε χρόνο κάναμε έναν απολογισμό της εμποροπανήγυρης που έφερνε πάρα πολλά έσοδα στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Φέτος είχατε κάτι διαφορετικό, κάτι εξαιρετικό. Το 8ο Rally of Road που συγκέντρωσε πολύ κόσμο μετά από την καραντίνα, από τα συνεχόμενα lockdown και από όλα αυτά που περάσαμε, ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Τι άφησε στο Δήμο Άργους Ορεστικού? Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή διοργάνωση. Ήταν η πρώτη φορά που τη διοργανώναμε στο Δήμο του Άργους Ορεστικού και στο συγκεκριμένο χώρο της εμποροπανήγυρης, αφήνοντας πολύ μεγάλες πολύ μεγάλες προοπτικές. Και οι προοπτικές είναι ποιες? Είχαμε παρατηρητές από τη Διεθνή Ομοσπονδία, έτσι ώστε να, με το αίτημα που έχει γίνει από τους συνδιοργανωτές, ο αγώνας αυτός του χρόνου να μπει στο διεθνές καλεντάρι, και αφού περάσει δύο διαδοχικές χρονιές του χρόνου και του παραχρόνου ως πανευρωπαϊκός αγώνας, μετά να ενταχθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και μαζί με το Ράλι Ακρόπολης να είναι οι δύο αγώνες οι οποίοι θα εκπροσωπούν τη χώρα μας στο διεθνές καλεντάρι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό ήταν το σημαντικό, αλλά εδώ να πω ότι το καταφέραμε με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολύ μεράκι. Ένα μήνα πριν δουλεύαμε πυρετοδός για να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που παρήχθησαν απλόχερα και αφιλοκερδώς σε όλους τους συμμετέχοντες, που δεν ήταν λίγοι, ήταν 57 συμμετέχοντες από 9 διαφορετικές χώρες. Με τα πληρώματά τους, με τους συνοδούς βέβαια, είχατε πολύ κόσμο. Με τους μηχανικούς, με τους συνοδούς, μιλάμε για πάνω από 600 άτομα, τα οποία εννοείται πως έμειναν εκεί σε ξενοδοχεία, μια και το Άργος Ορεστικό δεν διαθέτει τέτοια υποδομή, σε ξενοδοχεία της Καστοριάς, άρα υπήρχε όφελος για όλη την περιοχή της Καστοριάς, για όλη την ΠΕΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς. Κύριε Δημαρχέ, υπάρχει περίπτωση για μόνιμη διεξαγωγή αυτού του ράλι στο Δήμο Άργους Ορεστικού? Αυτό ήταν το ζητούμενο. Είχαμε την παρουσία για δύο συναπτές μέρες του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Αυγενάκη, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά δημόσια για την ουσιαστική του συμβολή και τη δέσμευση, παρουσία και όλων των υπολείπων εμπλεκόμενων φορέων, ότι πλέον θα μιλάμε για μόνιμη διεξαγωγή στην πόλη του Άργους Ορεστικού και εννοείται και πλέον με μόνιμες υποδομές οι οποίες θα εξελίσσονται. Αυτό είναι το σημαντικότερο και εκεί θα πρέπει να στοχεύσετε, κύριε Δήμαρχε, τόσο για το Δήμο Άργους Ορεστικού αλλά ευρύτερα για την Δυτική Μακεδονία. Αυτά για το 8ο Ράλι. Πάμε λίγο στην καθημερινότητα. Αναβαθμίζεται το δίκτυο ίδρυυσης σε οικισμούς του Δήμου. Τρεις είναι αυτοί οι οικισμοί. Μάλιστα εξασφαλίσατε και το ποσό των 266.000 ευρώ. Ήρθε η ώρα δηλαδή να υπάρξει πλήρη αντικατάσταση του παλιού δικτύου, κύριε Δήμαρχε. Είναι το εξωτερικό δίκτυο στους οικισμούς Νίκη, Πετροπουλάκη και Μελάνθιο. Βέβαια εδώ να πούμε ότι σχεδόν αντικαθίστανται σε όλους τους οικισμούς, είτε εξωτερικά δίκτυα, είτε εσωτερικά δίκτυα. Πρόσφατα είχαμε την ένταξη του ενός έργου 6,5 εκατομμυρίων που αφορά την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου της πόλης του Άργους Ορεστικού. Βέβαια
Το συγκεκριμένο είναι από το πρόγραμμα λειψιδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, από τη λεγόμενη ΣΑΕ 055. Προβλήματα που χρόνιζαν πάμε επιτέλους να λυθούν, έτσι ώστε παρότι υπήρχε επάρκεια νερού στις πηγές, δυστυχώς το νερό αυτό από το κάκιστο δίκτυο και από τα πολλαπλά σπασίματα που είχε με τις πολλαπλές διαρροές τελικά έφτανε το ελάχιστο στη δεξαμενή υδροδότησης των χωριών αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα υδροδότησης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τρέξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες νωρίτερα, έτσι ώστε τώρα να είναι ολοκληρωμένο. Δεν πειράζει όμως, υπάρχουν προτεραιότητες. Είχαμε άλλα μεγάλα έργα τα οποία έπρεπε να τρέξουμε, να προλάβουμε και τις διαδικασίες αλλαγής του τρόπου διαγωνισμού. Έτσι. Να είμαστε καλά όμως. Είχατε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, είχατε να προλάβετε το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Πηγαίνουν με πολύ καλό ρυθμό. Ο στόχος είναι από το Σεπτέμβριο και τα 12 σχολεία και το κλειστό γυμναστήριο να είναι τελειωμένες εργολαβίες, έτσι ώστε οι μαθητές μας να πάνε στα ανακαινισμένα πλέον κτίρια, σχολικά κτίρια, αλλά και ενεργειακά αναβαθμισμένα. Και με πολλά ωφέλη βέβαια, η ενεργειακή αναβάθμιση σημαίνει ζεστά κτίρια. Το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης, γιατί δυστυχώς σε περιοχές με 7 μήνες χειμώνα δαπανούνταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού. Κύριε Δημάρχε, κύριε Παπτσόγλου, τρέχει το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ήσασταν έτοιμοι για ένταξη έργων. Ωστόσο, είναι και κάποια άλλα. Είναι έτοιμες οι μελέτες. Καταθέσατε το φάκελο. Μένει η τελική έγκριση, η τελική υπογραφή. Θα προλάβετε τις ημερομηνίες. Βέβαια, εμείς ήμασταν εντάξει ήδη από την πρώτη προθεσμία. Δηλαδή, κάποια έργα είχαν υποβληθεί μέσα στην αρχική προθεσμία που ήταν 31/12/20. Ναι, το ανέφερα. Τα υπόλοιπα, ναι, τα υπόλοιπα είχαν κατατεθεί, οι υπόλοιπες 8 προτάσεις, 9 ήταν στον αριθμό δηλαδή σύνολο, κατατέθηκαν μέχρι 31 Τρίτου. Ήδη η πρώτη πρόταση έχει ενταχθεί που αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στην πόλη του Άργους Οριστικού, γιατί για τα υπόλοιπα, για τους υπόλοιπους οικισμούς ήδη αυτό είχε προβλεφθεί σε μια άλλη πρόσκληση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, και αποτέλεσμα μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες προσκλήσεις που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Κύριε Δήμαρχε, και επειδή η επικοινωνία μας είναι τηλεφωνική και είναι χρόνος ο δελτίο, μία ακόμη ερώτηση. Το κερασάκι στην τούρτα βέβαια θα γίνει φέτος η εμποροπανήγυρης του Άργους Οριστικού που συγκεντρώνει πολύ κόσμο και βέβαια έχετε και πολλά έσοδα από το πανηγύρι. Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την υγεία και τη δημόσια ασφάλεια των δημοτών, αλλά θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο και βέβαια μέσα στα νόμιμα πλαίσια να διεξαχθεί η εμποροπανήγυρη φέτος. Βέβαια τα δεδομένα τα υγειονομικά όπως εξελίσσονται δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Θα δούμε όμως την πορεία πώς θα εξελιχθούν και αυτό το μήνα. Βλέποντας και κάνοντας, που λέει και ο θυμόσοφος λαός, κύριε Δήμαρχε, ακριβώς. Άλλωστε η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος σας πάντως είναι πράσινος κατά πράσινος. Όσον αφορά τον COVID. Όσον αφορά τον COVID. Ναι. Είναι πράσινος όσον αφορά τον COVID. Είναι πράσινος όσον αφορά το ενεργειακό του αποτύπωμα. Έχουμε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι όλα εξελίσσονται πολύ καλά. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό μήνα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μήνα και πάλι στους τηλεθεατές σας. Να είμαστε όλοι καλά. Με υγεία και όλα καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Άργους Οριστικού, ο κύριος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου. Και τώρα εμείς θα πάμε στο Δήμο Εορδαίας. Εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Κώστα Μαυρίδη, που βρίσκεται εκτός Δήμου, σε μία ιδιαίτερη περιοχή, και το θέμα που θα συζητήσουμε είναι εξαιρετικό και διαφορετικό. Ο Κώστας βρίσκεται σε ένα αποστακτήριο αρωματικών φυτών.
Κώστα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και στον κύριο Λαζαρίδη καλό μήνα και ναι, χρόνια πολλά και για την ονομαστική του εορτή. Έτσι ακριβώς. Δίπλα μου είναι ο γιατρός, ο Παύλος ο Λαζαρίδης. Κρατώ εδώ μια λεβάντα. Δεν ξέρω, η τηλεόραση δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ στο να μεταφέρει το υπέροχο άρωμα που εγώ αισθάνομαι αυτή την ώρα. Είναι ένα αρωματικό φυτό, το οποίο εδώ στο αποστακτήριο του γιατρού Παύλου Λαζαρίδη γίνεται η όλη διαδικασία από την παραγωγή μέχρι και το ράφι, όπως μου έλεγε νωρίτερα. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα. Εδώ κάνουμε την απόσταξη. Ήδη ουσιαστικά ξεκινάει η χρονιά. Ήδη έχει ξεκινήσει. Καταρχάς, καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα, και καλησπέρα κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα. Εκτός από πολύ καλός γιατρός, είστε καλός και στην επιλογή των αρωματικών φυτών, κύριε Λαζαρίδη. Έτσι ακριβώς. Μετά την ιατρική τον έχει κερδίσει και αυτή η δραστηριότητα με τα αρωματικά φυτά, τα οποία τα εξελίσσει με πολύ μεράκι. Τι κάνουμε εδώ, κύριε Λαζαρίδη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλοι γυρνάμε στο τέλος, στο σημείο του εγκλήματος. Εγώ μεγάλωσα μέσα στα χωράφια, από αγροτική οικογένεια. Τώρα πλέον, σε μια μεγαλύτερη ηλικία τώρα, πλέον πιο ώριμος, σκέφτηκα μια επένδυση για την περιοχή, για εμάς τους ίδιους, για τα παιδιά μου. Ήδη βλέπουμε εικόνες. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη επένδυση, κύριε Λαζαρίδη, στον τόπο μας, στην περιοχή μας. Ακόμα δεν έχει τελειώσει, είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο εδώ η απόσταξη, είναι και η μεταποίηση. Προσπαθούμε να κάνουμε πράξη από το χωράφι στο ράφι, με τα καλλυτικά τα οποία θα βγάλουμε σαν τελικό προϊόν σε λίγο διάστημα. Αυτό με τα καλλυτικά, κύριε Λαζαρίδη, μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό με τα καλλυτικά αρέσει στις κυρίες, λέει η κυρία Μαρκοπούλου. Ελπίζουμε, ναι, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι με τα καλλυτικά, τα οποία θα έχουν όλα αρωματικό μέσα φυτό. Η λεβάντα, λοιπόν, όταν καταλήγει αυτό το έλαιο της λεβάντας, πού πάει ως τελικούς αποδέκτες? Μου λέγατε νωρίτερα ότι αυτό φτάνει ακόμα και στην άκρη του κόσμου. Σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για την απολύμαση των πολυτελών ξενοδοχείων, χρησιμοποιείται στα σπα των καλών ξενοδοχείων, χρησιμοποιείται στα γκουρμέ φαγητά. Είναι ένα προϊόν το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλη η φήμη του, αλλά στην Αμερική, η Αυστραλία, η Καναδά, η Ιαπωνία, πραγματικά η χρήση του είναι πάρα πολύ διαδομένη. Να έρθουμε λίγο στα δύσκολα. Πόσο επηρέασε η πανδημία όλη αυτή τη δραστηριότητα? Γιατί είπατε σπα, είπατε ξενοδοχεία, αυτά παγκόσμια δεν λειτουργήσαν εδώ και ένα χρόνο. Σειρότερα δεν μπορούσε να συμβεί αυτό που συνέβη για τη λεβάντα. Είναι γεγονός ότι έχει φτάσει στα χαμηλότερα όρια που μπορούσε να φτάσει ποτέ, τα ιστορικά θα έλεγα. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ότι έφτασε στη χαμηλότερη τιμή η πώλησή του, αλλά είναι ότι δεν πουλείται κιόλας αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μαζευτεί συσσόρευση του λαδιού, με αποτέλεσμα το εμπόριο, καταλαβαίνετε πώς είναι δούνε και λαβή, η τιμή να είναι πολύ χαμηλή. Το όνειρό σας, τα σχέδια? Τα σχέδια, το lockdown προς το παρόν τα έχει βάλει στην καραντίνα. Τα έχει βάλει στην καραντίνα. Μας έχει δημιουργήσει σοβαρότητα προβλήματα, όχι μόνο στα αποστακτήρια αλλά και στους παραγωγούς, οι οποίοι δύο χρόνια δεν πουλάνε και είναι σε μια κατάσταση απελπιστική. Εάν δεν ανοίξει η αγορά φέτος, αυτό το υπέροχο φυτό που δείχνεται, μαζικά θα αρχίσει να χαλιάται στην περιοχή μας. Παρότι θεωρούνται η λεβάντα στη Δυτική Μακεδονία η καλύτερη στην Ευρώπη. Πάντως αυτό, ναι. Πέρα από το οικονομικές απολαβές που μπορεί να είναι πρόβλημα αυτή την περίοδο, το προϊόν στην ποιότητά του είναι από τα καλύτερα. Καλύτερο στην Ευρώπη. Το καλύτερο στην Ευρώπη. Και είναι περιζήτητο. Αρκεί να ανοίξει η αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν κινείται στην διεθνή αγορά ούτε ένα κιλό αυτού του λαδιού. Κώστα, ο κύριος Λαζαρίδης μας ακούει? Θα του μεταφέρεις το ερώτημα. Θα του μεταφέρω εγώ. Ναι, το λάδι λεβάντας έχει ημερομηνία λήξης ή θα μπορούσε να πουληθεί και μετά από ένα και δύο χρόνια? Αυτό που σας ρώτησα και μέσα πριν βγούμε στον αέρα, μπορείτε και να το αποθηκεύσετε αυτό που... Θέλει ειδικές συνθήκες, θέλει ειδικά ενοικοδοχεία.
θέλει χαμηλές θερμοκρασίες. Άρα μπορεί να διατηρηθεί και όταν ανοίξει η αγορά να μεταπολιθεί. Βεβαίως. Το καλό είναι ότι μπορεί να διατηρηθεί, αλλά όταν ένας αγρότης έχει ένα χωράφι 40-50 στρέμματα και δύο χρόνια αποθηκεύει το λάδι του, ενώ έχει έξοδα της καλλιέργειας, της συγκομιδής, της απόσταξης, πληρώνει, καταλαβαίνετε, βρίσκεται σε μια απελπιστική κατάσταση. Έχουμε αύξηση των χωραφιών στην περιοχή των ανθρώπων που καλλιεργούν. Είναι, έχει αυξηθεί, αλλά η δική μας παραγωγή της δικής Μακεδονίας δεν μπορεί να περάσει στη διεθνή αγορά. Άρα έχουμε περιθώριο να αναπτυχθούμε. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο κατεξοχήν φεύγει στο εξωτερικό. Κώστα, μία ακόμα ερώτηση από μένα στον κύριο Λαζαρίδη. Αν επιδοτήθηκαν οι αγρότες Λεβάντας λόγω των συνεχόμενων lockdown και όλων των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τον κορονοϊό. Ναι. Γιατί οι άλλες ομάδες επιδοτήθηκαν. Έτσι, είχαμε διάφορες επαγγελματικές ομάδες και κατηγορίες πολιτών που επιδοτήθηκαν σε αυτή την περίοδο. Υπήρξε αντίστοιχη στήριξη. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί τίποτα. Δεν έχει συμβεί. Και το λέω αυτό, διότι από την περιφέρεια έγινε μια κίνηση περίπου 5 μήνες πριν, σε μια τηλεδιάσκεψη των αποστακτηρίων της Δυτικής Μακεδονίας. Εκεί δεσμεύτηκαν ο Περιφερειάρχης με τον κύριο Βαβλιάρα, τον Αντιπεριφερειάρχη, ότι θα προσπαθήσουν να βγάλουν ένα ποσό για να βοηθήσουν τους αγρότες. Τώρα, ποιο θα είναι το ποσό, ένα στρέμμα προφανώς, αλλά ποιο θα είναι το ποσό και αν θα δοθούν αυτά τα χρήματα, αν μπορούν να βγουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν το ξέρω. Αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν πιστεύω, όχι. Πάντως δεν έγινε πράξη μέχρι στιγμής. Και θα αναμένουμε. Και πιστεύω ότι δεν θα γίνει κιόλας προσωπικά. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει, γιατί φαντάζομαι ότι το χρειάζονται. Είναι αναγκαίο βιωσιμότητας των ανθρώπων που καλλιεργούν. Σας ξαναλέω, φέτος αν δεν πουλήσουν οι αγρότες, η λεβάντα από τη Δυτική Μακεδονία που πρέπει να γίνει ένα προϊόν πραγματικά κατά τεθέν, θα χαλάσουν όλοι οι αγρότες τα χωράφια. Σας αφήνουμε σε αυτές τις υπέροχες μυρωδιές. Λυπόμαστε που φεύγουμε. Περιμένω, αυτό. Κώστα, περιμένω μία ανθοδέσμη λεβάντας από τον κύριο Λαζαρίδη. Ακριβώς. Καταρχάς, Κατερίνα, θα σου στείλουμε το άρωμα της λεβάντας για να μπορεί να σου δίνει ομορφιά στον ύπνο σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαζαρίδη. Πραγματικά ευχαριστούμε. Να πω ότι εδώ έρχονται φυτά, λεβάντα, πρώτη ύλη από πολύ μακριά, μέχρι και από το Βελεστίνο, από την Νότια Ελλάδα, στο αποστακτήριο του γιατρού του Παύλου Λαζαρίδη, εδώ στην Αναράχη του Δήμου Εορδέας. Το θέμα είναι ότι χάθηκαν τα χαμόγελα, από τους αγρότες. Έρχονται με κατεβασμένο το κεφάλι. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Και πιστεύω ότι θα μεριμνήσει η πολιτεία για αυτό το πράγμα. Μακάρι. Πάντως, ο κύριος Λαζαρίδης μας έδωσε μια διαφορετική νότα έτσι για καλό μήνα. Κώστα, σε ευχαριστούμε και σένα για την εξαιρετική αυτή σύνδεση που είχαμε με το αποστακτήριο αρωματικών φυτών. Και πάμε εμείς τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ.
βρισκόμαστε, περιγράψτε μας λίγο, ξαναγήστε μας το χώρο. Βρισκόμαστε στην Αναράχη του Λεμαίδους, σε ένα χώρο 35 στρεμμάτων, όπου έχουμε μια υπερσύγχρονη μονάδα απόσταξη αρωματικών φυτών. Και είμαστε στην καρδιά του... Αυτή τη στιγμή στην καρδιά, είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Και βλέπουμε τι μπροστά μας. Εγώ βλέπω και διακρίνω κάποιες δεξαμενές, κάτι τέτοιο. Εδώ έρχονται, αφού θερήσουν τα αρωματικά φυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λεβάντα, και τη βάλουν σε big bag. Η πρώτη ύλη είναι εδώ, στα σουβάλια, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Αμέσως μετά μπαίνουν μέσα σε αυτούς τους άμβικες εδώ που βλέπετε, κλείνουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει αποσταχτεί. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι η έξοδος που βλέπετε, το υλικό το οποίο έχει γίνει. Έχουμε πάρει το υγρό και πάρει αυτό όλο είναι το λάδι. Και μένει αυτό που μένει το... Αυτό το πετάμε πλέον. Ναι. Ενδεχομένως γίνεται και λίπασμα, έτσι όπως το βλέπω. Και λίπασμα, μπορεί να γίνει πέλετ, πάση πολλά πράγματα. Τι προϊόντα κάνουμε απόσταξη, εκτός από λεβάντα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Όλα τα αρωματικά φυτά. Όλα τα αρωματικά φυτά. Ό,τι υπάρχει αρωματικό φυτό από δεδρολίβανο, μελισσόχορτο, ηλίχρυσο, θυμάρι, ρίγανη. Και αυτό το υγρό που... Το λάδι, όχι το υγρό. Το λάδι. Το λάδι λοιπόν, που προέρχεται από το αρωματικό φυτό, πού καταλήγει, τι καταλήγει στις ξένες αγορές. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά. Για διάφορες κρίσεις, είτε φαρμακευτική. Για πολλαπλές κρίσεις. Συγκεκριμένα η λεβάντα είναι ένα προϊόν το οποίο η χρήση είναι πολλαπλές. Η κύρια χρήση της είναι το άρωμα το οποίο δίνει. Το χρησιμοποιούν μεγάλα σούπερ μάρκετ για να καθαρίζουν τα δάπεδα. Mm-hmm. Με αυτό, μεγάλες βιομηχανίες. Χρησιμοποιείται, μπορεί να γίνει, και αυτό είναι ένας κωδικός που θα κάνουμε στο διπλανό κτίριο, σπρέι για τα κουνούπια. Η χρήση είναι πολλαπλές που μπορούν να γίνουν. Και παράλληλα εδώ βλέπω μια δυναμική κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη και σε επέκταση, έτσι. Έχουμε και άλλα πράγματα που ετοιμάζουμε. Ναι, μέσα από τη χρήση των αρωματικών φυτών θα κάνουμε καλλιντικά. Στο διπλανό κτίριο, το οποίο είμαστε σε μια στασιμότητα λόγω του κορονοϊού. Το κτίριο έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Έγιναν παραγγελίες των μηχανημάτων, αλλά λόγω του κορονοϊού έχουμε μπλοκαριστεί. Ενδεχομένως του χρόνου τέτοιο καιρό να το έχουμε σε λειτουργία. Νομίζω, ναι, καλλιτικά. Έτσι φαίνεται, ναι. Τα καλλιτικά θα είναι σε πρώτη φάση οδοντόκρεμες, θα είναι σαπούνια, θα είναι αντισηπτικά, θα είναι σαμπουάν, θα είναι κρέμες για τις γυναίκες και θα έχει και άλλους κωδικούς. Αγρότης, παραγωγός. Νέος αγρότης. Αρωματικά φυτά. Να ξεκινήσουμε από το τι σε έκανε να γίνεις νέος αγρότης. Από μικρός ασχολούμουν με την γεωργία, μου άρεσε και δεν χρειάστηκε να πολλά πράγματα, συνέχισα στο επάγγελμα. Καταγωγή? Από το Βελεστίνο. Από το Βελεστίνο στην Πτολεμαϊδά, μεταφέροντας με την Ταλίκα τι ακριβώς? Μεταφέροντας μεγασάκους με λεβάντα, εδώ στο αποστακτήριο του κυρίου Λαζαρίδη, στο περισσύγχρονο αποστακτήριο, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και κάναμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς με τα αρωματικά, με τη γεωργία? Σίγουρα αξίζει, είναι δυναμικές καλλιέργειες, καινούριες καλλιέργειες, αλλά όπως όλες οι δουλειές θέλουν μεράκι. Όταν υπάρχει το μεράκι, αγάπη. Πώς βλέπετε τις εγκαταστάσεις εδώ του αποστακτηρίου? Νομίζω δεν έχεις να ζητήσεις τίποτα περισσότερο. Σύγχρονο, οι σχέσεις, η τιμή, όλα αυτά που πετυχαίνετε σαν αγρότης? Είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Η τιμή εδώ που δουλεύει ο κύριος Κώστας με αυτά που προσφέρει και το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Τη μονάδα έχει υποστήριξη από τη Φαρμακευτική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Έχει πλήρη υποστήριξη. Αυτοί μας δώσαν όλη την τεχνογνωσία τους και εμείς από εκεί και πέρα θα τους βοηθήσουμε πιθανόν για κάποια μεταπτυχιακά. Υπάρχει χημείο στο χώρο? Το κτίριο εδώ, ναι. Μετά που τελειώνει ο κάθε αγρότης την χορτομάζα την οποία έχει φέρει, αφήνει ένα μπουκαλάκι και μέσα στο εργαστήριό μας του δίνουμε όλα τα στοιχεία. Και βγαίνει η ποιότητα του προϊόντος? Η ποιότητα, ναι, είναι κάποια στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, στη λεβάντα βασικό στοιχείο είναι η λιναλόλη και η λιναλόλ ατσετάτ. Δύο στοιχεία που πρέπει να είναι ικανοποιητικά για να μπορούν να μπουν στην αγορά. Να δείξουν την ποιότητα. Το μήνυμα που στέλνουμε στους αγρότες ενδεχομένως αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με τα αρωματικά αυτά, να αποφοδοτούν και το αποστακτήριο. Νομίζω αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν σιτηρά
είναι μια καλλιέργεια η οποία πραγματικά θα τους δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι θα τους έδινε το σιτάρι, το πιθάρι, το καλλιεργείο μέχρι σήμερα. Από τον κάμπο της Εορδές, να πάμε τώρα στα ορεινά του Βοΐου. Είχαμε μια αρνητική εξέλιξη στην τοπική κοινότητα Βιερινού του Δήμου Βοΐου. Είχαμε μια πυρκαγιά σε δασική έκταση. Χθες από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με την συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμήματων και ήταν όλο αυτό πάρα πολύ ανησυχητικό. Θα μας δώσει την εικόνα ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Χρήστος Γκίνης, τηλεφωνικά η επικοινωνία μας. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Βέβαια, θα θέλαμε να σας βγάλουμε για κάτι ευχάριστο και διαφορετικό. Έτσι ναι. Είχαμε προγραμματίσει, ωστόσο προέκυψε η πυρκαγιά. Έσβησαν και οι πιο μικρές εστίες, κύριε πρόεδρε. Ναι, πάμε προς το καλύτερο. Είναι υπό έλεγχο, δηλαδή σχεδόν τελειώνουμε, πιστεύω. Βέβαια, μένουν ακόμα δυνάμεις απάνω, γιατί είναι δύσκολες και οι συνθήκες σήμερα. Πολύ αέρας. Ναι. Είστε σε εξωτερικό χώρο και εσείς εκεί στο σημείο, κύριε πρόεδρε, και δεν σας ακούμε καλά. Γι' αυτό δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε και μέσω Skype. Έχουμε και πρόβλημα με το σήμα, ναι. Mm-hmm. Ναι. Θέλετε να επαναλάβετε, κύριε πρόεδρε? Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο όλα, δηλαδή πάμε προς το καλύτερο, δηλαδή να τελειώσουμε με αυτή την περιπέτεια. Μένουν αυτή τη στιγμή άτομα πάνω, ώσπου να λήξει όλο αυτό. Χθες ήταν για μας μια δυσάρεστη έκπληξη. Από το πρωί, είπατε, από το μεσημέρι, αλλά η φωτιά έχει εκδηλωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το μεσημέρι υπήρξε μεγάλη αναζωοπήρωση, τρεις η ώρα. Ναι, το μεσημέρι. Εγώ ήμουνα σε επαφή συνεχόμενη με την πυροσβεστική. Πήγα και εγώ στο μέρος τρεις φορές σχεδόν. Η πυροσβεστική με 55 άτομα δυναμικό, 4 ομάδες πεζοπόρων από όλη τη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά, Φλόρινα, Πτολεμαΐδα, με 12 οχήματα, αλλά και με ένα ελικόπτερο το οποίο προμηθεύονται νερό από το διπλανό φράγμα, και αυτό βοήθησε και κάλαμε κάπως την κατάσταση. Κύριε πρόεδρε, από πού ξεκίνησε η φωτιά, έχουμε εικόνα? Δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Βέβαια, θέλω να μάθουμε και το πόρισμα που θα βγάλει και η πυροσβεστική. Θέλω να πω τον κόσμο ότι να είναι προσεκτικός, γιατί το δάσος είναι η ζωή μας και πρέπει να το προσέχουμε. Όχι αμέλεια και όχι κινήσεις εγκληματικές που μπορεί να στοιχήσουν και ανθρώπινες ζωές. Προς Θεού, δηλαδή. Εν αναμονή, λοιπόν, και βέβαια, του πορίσματος. Ήταν η περιοχή εκεί είναι 12-13 χιλιόμετρα από τον οικισμό. Είναι μέσα σε δάσος δρυός. Είναι και χόρτα και πέρα τα οποία προκαλούν έφλεκτα. Βέβαια, φυσικά δεν είναι επικίνδυνο το δάσος το δικό μας, όπως είναι πεύκα και έλατα. Αλλά ελέγχονταν η φωτιά από νωρίς, αλλά κοινοποιήθηκε
όλοι εδώ οι πυροσβεστικοί. Δηλαδή ήταν δύσκολη η μέρα για μας. Πάρα πολύ, πολύ δύσκολη πραγματικά. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω, είναι σε απόσταση αυτό το δάσος Δριός 13 χιλιόμετρων από την τοπική κοινότητα Βγερινού. Έχει κάποιον μικρό οικισμό εκεί κοντά? Είναι ο δρόμος, ο οποίος είναι χωματόδρομος φυσικά. Έχει και αποτομεστροφές και ανηφόρες. Είναι δύσβατο το μέρος. Εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι δύσβατο το μέρος. Γιατί προκαλεί εντύπωση, δεν υπάρχει οικισμός, κόσμος δεν ανεβαίνει, δύσβατο το έδαφος, τι ακριβώς συνέβη. Θα δούμε τι πόρισμα θα βγάλουμε. Δεν μπορούμε να προειδικάσουμε τίποτα. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, τα ευρήματα της πυροσβεστικής, για να εκφέρουμε γνώμη. Να ευχηθούμε να σβήσουν και οι μικροαιστείες και την επόμενη φορά... Ναι, βεβαίως αυτό, και με καλή συνεργασία που είχαμε και με την Περιφέρεια, με το Δήμο Βοΐου, με τους αντιδημάρχους εδώ, το στυλ κοινωνιατρικό της Κοζάνης. Δείξε αν χρειαζόμαστε τίποτε και δεν... την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ήταν και εδώ με την παρουσία της ήθελε τον Αυγερινό, τον δήμαρχο τον κύριο Ζευκλή. Όλοι μαζί λοιπόν... Όλα γίνονται με συνεργασία και εμείς σαν κοινότητα. Και όπου μπορεί ο καθένας βάζει το δικό του το λιθαράκι, γιατί η κατάσταση πραγματικά δεν είναι η καλύτερη. Ναι. Μας ανησυχεί όλους. Προσοχή σε όλον τον κόσμο. Προσοχή, γιατί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και από ό,τι βλέπουμε θα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε καλή σύνδεση, κύριε Πρόεδρε. Σας αφήνουμε και εσείς να βοηθήσετε τους πυροσβέστες. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε. Πάμε στα Γρεβενά τώρα και στον συνεργάτη μας, τον Κώστα τον Μάρκο. Έχουμε αρκετές ειδήσεις, αλλά έχουμε και η μέρα του καταναλωτή σήμερα στα Γρεβενά από τον Εμπορικό Σύλλογο. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι από τα Γρεβενά. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Τα μέλη λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Σύλλογου Γρεβενών ενημέρωσε με το καταναλωτικό κοινό Γρεβενών ότι και φέτος με την πολύτιμη βοήθεια των μελών του και παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της πανδημίας, διοργάνωσα σήμερα την ημέρα του καταναλωτή, Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μήνα 2021, με μια δράση με πολλή αγάπη αγκάλιασαν επαγγελματίες και καταναλωτές. Στόχος της δράσης είναι, όπως τονίζει το Προεδρείο, η τόνωση της τοπικής αγοράς όσο και η δυνατότητα αγοράς από την πλευρά των καταναλωτών προϊόντων σε τιμές προσφορών και εκτόσεων. Παρ' όλα αυτά όμως, Κατερίνα, δεν υπάρχει διάθεση από τον κόσμο, δεν υπάρχουν και χρήματα. Τι να πούμε. Ναι, αυτό το δεύτερο είναι και το πιο σημαντικό, γιατί όταν έχεις χρήματα βρίσκεις και τη διάθεση για να βγεις στην αγορά. Έτσι. Και άλλωστε πολλοί λέμε shopping therapy. Shopping therapy, αλλά άμα δεν έχεις λεφτά, με τι να το κάνεις το shopping therapy. Έτσι, πολύ σωστά, Κατερίνα, εδώ. Να συνεχίσουμε εδώ. Να απολύνουμε τα εύσημα στον επανακλητικό πρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου, κύριο Δημάτη, έναν άνθρωπο δραστήριο με πολύπλευρη προσφορά στον τόπο μας. Συνεχίζουμε εδώ, Κατερίνα. Να πούμε εδώ, ξεπέρασαν τις 27.000 οι εμβολιασμοί στην ΠΕ Γρεβενών και με 12.650 να έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Τις τελευταίες μέρες όμως, Κατερίνα, δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση ατόμων στα 4 εμβολιαστικά κέντρα του νοσοκομείου Γρεβενών. Παρατηρείται μία απροθυμία, θα λέγα εγώ. Εμβολιάστηκε Κώστα ο πληθυσμός και οι ηλικίες που θα έπρεπε και τώρα σε μικρότερες ηλικίες υπάρχει μια δυστοκία γενικότερα, όχι μόνο στα Γρεβενά, στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Να πούμε άλλες ειδήσεις εδώ, Κατρίνα. Από τα Γρεβενά, μια είδηση τελευταία στιγμή, συνάντηση θα έχουν στην Αθήνα στις 12:30 οι δήμαρχοι Γρεβενών Γιώργος Ασταμάνης και ο δήμαρχος Δεσκάτης κύριος Κορδίλας με τον υφυπουργό υποδομών κύριο Κεφαλογιάννη και με τον υπουργό προστασίας του πολίτη κύριο Χρυσοχοίδη. Να πούμε εδώ, έχουμε και μια ανακοίνηση, Κατερίνα, από το ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών αναφορά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς το Προεδρείο της Βουλής και τον υπουργό προστασίας του πολίτη για τον τρόπο με τον οποίο ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Δεσκάτης επιβάλλει την αστυνόμευση
στην περιοχή. Υπάρχουν, Κώστα, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Υπάρχουν και υπογραφές, 3.000 υπογραφές για την απομάκρυση του διοικητή. Πιστεύουμε ότι μετά τη συνάντηση που θα έχουν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να υπάρξει και κάποια εξέλιξη. Έτσι, πολύ γιατί σωστά, δεν είναι δυνατόν να διαμαρτύρονται τόσοι άνθρωποι έτσι, και να μην υπάρχει σωστά ανταπόκριση από τον Υπουργό. Έτσι είναι. Εδώ στη μαρτυρία υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Χρήστος Σπίρτσης. Έτσι, οι οποίοι κατέθεσαν προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναφορά παράλληλα με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δασκάτζη Γρεβενών. Εδώ υπάρχει θέμα, Κατερίνα, θα δούμε πώς θα καταλήξει. Να πούμε εδώ ότι εγκρίθηκε από το Δήμο Γρεβενών η σύναψη προγραμματικής σύμβασης Κατερίνα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το δρόμο του Αστρονομικού Πάρκου του Όρλιανκα. Δημοσιεύθηκε λοιπόν στη διάρκεια η ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά, Κατερίνα, με την κατασκευή του οδικού δικτύου που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιανκα, το οποίο θα δούμε κάποια στιγμή να τελειώσει, Κατερίνα. Όταν το δούμε κάποια στιγμή, Κώστα, θα χαρούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά θα χαρούμε πάρα πολύ. Έτσι. Όταν θα βλέπουμε τα άστρα από τον Όρλιακα. Σωστά. Να πούμε εδώ ότι η πιο συγκεκριμένη επιτροπή μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ενέκρινε Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για το έργο κατασκευής δρόμου προσπέλασης θέσης εγκατάστασης του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιανκα που θα συναυτεί μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κατερίνα. Να πούμε εδώ, ο άλυση της πανέτοιμο για τις δύσκολες μέρες στο καύσωνα είναι το νοσοκομείο Γρεβενών. Αχρίαστο να είναι, πάντως εκεί θα βρουν οι ταλαιπωρημένοι ανάσα δροσιάς. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Να πούμε εδώ κάτι, Κατερίνα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ένα τελευταίο. Πανέτοιμη είναι και η περιοριστική υπηρεσία για τον κύριο Πυρκαγιάς. Άλλωστε, Κατερίνα, ο νομός Γρεβενών έχει πάρα πολλά δάση και η πόλη των Γρεβενών τριγύρω είναι από πράσινο, Κατερίνα. Προσοχή λοιπόν και στους περιπατητές να αποφύγουμε την πυρκαγιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας από την Βίκη Γεροντίδου που ήταν στην παραγωγή εκπομπής του Δελτίου Ειδήσεων και από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Στις 18.30 στην ενημέρωσή σας ο Γιάννης Νεβεσκιώτης, στις 9 ο Μιχάλης Αγραφιώτης. Εμείς σήμερα στην εκπομπή στο Κόκκινο στις 10.30 το βράδυ θα φιλοξενήσουμε τον Γενικό Διευθυντή της Διάδημα, τον κύριο Δημοσθένη Μαυρίδη. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού λοιπόν στις 10.30. Γεια σας.